Λοιπόν, κοντά μας έχουμε και τον κύριο Ανατολίτη από τον Περιφερειακό Σύμβουλο Αθλητισμού. Η περιφέρεια, η οποία υπό την αιγίδα της έχει το σημερινό, το φετινό τουρνουά, το 21ο διεθνές τουρνουά, το οποίο διοργανώνει και πάλι ο Πυρσός. Κύριε Ανατολίτη. Καλησπέρα. Πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που υπό την αιγίδα μας διεξάγεται αυτό το πολύ όμορφο και σημαντικό τουρνουά εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όπως βλέπετε, αμφίροπα μάτς είναι σχεδόν όλα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλος φανατισμός πάντα σε πλαίσια αθλητικά. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Σύλλογο του Πυρσού, στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για αυτή την διοργάνωση. Η περιφέρεια είναι κοντά στις διοργανώσεις αυτές που έχουν να κάνουν με άτομα με ειδικές ανάγκες, στήριξε και αυτή την διοργάνωση. Ναι, δεν θα μπορούσε να μην είναι παρόν η περιφέρεια σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Πραγματικά, εάν δεν είμαστε και εμείς παρόν, δεν θα μπορούσαν αυτοί οι σύλλογοι να λειτουργήσουν. Γενικότερα, οι εθελοντές και οι διοικήσεις αυτές μας έχουν ανάγκη. Νομίζω ότι γενικότερα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπατε και εσείς, μας έχουν ανάγκη και μακάρι ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια προβλήματα, είτε με την όρασή τους ή με κάποιο άλλο πρόβλημα, να είναι κοντά σε συλλόγους και σε τμήματα και σε τέτοιες προσπάθειες. Και εσείς με τη δική σας προσπάθεια που προβάλλετε αυτό το αθλητικό γεγονός, αλλά και εμείς σαν περιφέρεια και σαν άνθρωποι, θα πρέπει να βοηθήσουμε, να ενημερώσουμε και να σπρώξουμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας, να αθληθεί και να περάσει όμορφα. Ευχαριστούμε θερμά και καλή συνέχεια στο έργο σας. Υπότιτλοι λοιπόν, η μέρα του Διεθνούς Τουρνουά στη Μίκρα ολοκληρώθηκε με την νίκη της Σαλερουά επί της Μπρουνό με 1-0. Αύριο το πρωί θα έχουμε τη συνέχεια στις υποχρεώσεις, τις αγωνιστικές. Αρχικά στις 9.30 ώρα η ομάδα του Πυρσού θα αντιμετωπίσει την Σαλερουά, την ομάδα η οποία πριν από λίγο κέρδισε, και στις 11 η ώρα, βάσει του προγράμματος το οποίο υπάρχει, η Εθνική Ομάδα της Ρωσίας θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Μπρνό. Ακολούθως θα υπάρχει η τελετή λήξης με τις βραβεύσεις και όλα αυτά τα οποία θα συμβούν αύριο το πρωί. Καλό είναι βεβαίως, επειδή και ο καλός πιθανότερα θα είναι καλός, όσοι το επιθυμούν, όσοι μπορούν, να βρίσκονται στην καταστάση της Μίκρας, εδώ στην Καλαμαριά, να δώσουν το παρόν, να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή, το τουρνουά της ομάδας του Πυρσού, που για 21η σεζόν το διοργανώνει από το 1997, το έτος ίδρυσής του. Το τουρνουά το οποίο διοργανώνει ο Αθλητικός Σύλλογος Πυρσός, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Χορηγός μετάδοσης είναι η ΕΙΑΘ και βεβαίως η μετάδοση γίνεται μέσα από την πλατφόρμα του liveevents.gr στο YouTube. Σε πολύ λίγο στο liveevents.gr θα μπορέσετε να δείτε περισσότερες εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες και ρεπορτάζ για όσα συνέβησαν στην πρώτη αυτή ημέρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα διακόψουμε. Καλό βράδυ σε όλους. Αύριο 9.30 το ραντεβού μας πάλι εδώ από τη Θεσσαλονίκη.